οθόνη και αφού ανάψει η οθόνη πατάμε άλλη μια φορά και ξεκινάει ο αυτοκαθαρισμός. Αυτό τώρα είναι το φίλτρο που περνάει το τελευταίο νερό. Είναι πεντακάθαρο. Δεν χρειάζεται καν να το καθαρίσω. Ονομάζομαι Χατζιωαννίδης Νικόλαος και είμαι πρόεδρος της ΔΕΙΑ Χίδρας. Βρισκόμαστε στην τοπική κοινότητα της Νέας Ζωής. Την τοπική κοινότητα της Νέας Ζωής την απασχολούσε ένα χρόνιο πρόβλημα από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Το πρόβλημα αυτό είναι το πόσιμο νερό. Οι εκάστοτε δημοτικές αρχές προσπάθησαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα με διάφορες γεωτρήσεις. Άλλες στέρεψαν και άλλες είχαν ακατάλληλο νερό. Η δική μας δημοτική αρχή κατάφερε να κατασκευάσει μια καινούργια υδρογεώτρηση και να τοποθετήσει 3 σύγχρονα φίλτρα για να φιλτράρει το νερό της καινούργιας υδρογεώτρησης. Τοποθετήσαμε έναν υδροκυκλώνα από τον οποίο το νερό κατευθύνεται σε αυτό το μεγάλο χαλικό φίλτρο διπλού θαλάμου, το οποίο είναι και αυτοκαθαριζόμενο. Η δυναμική του οποίου είναι τριπλάσια από την ποσότητα που βγάζει η δική μας γεώτρηση. Μετά από αυτό το φίλτρο, το νερό καταλήγει στο τελευταίο υδροκυκλώνα σίτας και από εδώ φεύγει στους κατοίκους του χωριού. Το νερό που καταλήγει στο δίκτυο ίδρυυσης της τοπικής κοινότητας της Νέας Ζωής πλέον είναι πεντακάθαρο. Δώσαμε την πιο ολοκληρωμένη λύση όλων των ετών. Η σημερινή Δημοτική Αρχή με Δήμαρχο την Κατερίνα Ιγνατιάδου έδωσε λύση στο χρόνιο πρόβλημα που απασχολούσε τους κατοίκους της Νέας Ζωής με το πόσιμο νερό από τα τέλη της δεκαετίας του 80.